Καλησπέρα σας. Για άλλη μια φορά το Aegean Digital κοντά σας με την Ειρήνη Αναγνώστου και τον Αντώνη Κουνέλη. Για ένα θέμα δεν ξέρω κατά πόσον είναι γνωστό με την ορολογία Chainmail, αλλά σίγουρα είναι γνωστό όσο αφορά το να το λάβει κάποιος στα email του. Σίγουρα όσοι χρησιμοποιούμε mail έχουμε λάβει κάποια στιγμή διάφορα μηνύματα τα οποία μας καλούν να τα προωθήσουμε με τη σειρά μας και εμείς σε άλλους. Έτσι δεν είναι, Αντώνη? Από εκεί πήρε και το όνομά του, που σημαίνει αλυσιδωτό. Αλυσιδωτό μήνυμα. Είναι λοιπόν ένα email που ξεκινάνε κάποιοι επιτίδη με σκοπό να το προωθήσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Το 95% αυτών των email έχουν ψευδή πληροφορία, γι' αυτό και θα πρέπει να ψάχνουμε κι εμείς κάπως πριν το προωθήσουμε. Ακριβώς. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Υπάρχουν πολλές αιτίες. Ένας είναι για να κερδίσουν κάποια χρήματα. Άλλος λόγος, θα τους δούμε παρακάτω, έχει να κάνει με το να υπάρξει μια μεγάλη κίνηση μες στο διαδίκτυο και να σαμποτάρουν κάπως αυτήν όλη την... κάποιον, ή μια εταιρεία ή οτιδήποτε. Αυτή τη διαδικασία που στέλνουμε, λαμβάνουμε. Θα δούμε παρακάτω όμως, Ειρήνη, τους λόγους. Ας ξεκαθαρίσουμε να δούμε κάποια email τέτοια. Εδώ, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια παραδείγματα που προτρέπουν, ας πούμε, ότι για να επαναλειτουργήσει η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη χρειάζονται, λέει, 1 εκατομμύριο υπογραφές. Οπότε στείλει αυτό το email και σε άλλους, προκειμένου να μαζευτούν αυτές οι υπογραφές. Ένα άλλο λέει για μια εταιρεία η οποία δίνει ένα δωρεάν λάπτοπ προκειμένου να προωθήσει κάποιο προϊόν της. Ψευδή email όλα αυτά. Ψευδή email, μακάρι να δίνανε έτσι εταιρείες λάπτοπ. Τόσο εύκολα. Έτσι ακριβώς. Τα θεματικά τους συνήθως έχουν να κάνουν με ψεύτικες ανακοινώσεις για ιούς, με ψεύτικες εκκλήσεις για βοήθεια, για άρρωστα παιδιά, για άπορες οικογένειες κλπ. Αυτό ειδικά το τελευταίο είναι πολύ συχνό στις μέρες μας. Ναι, και μάλιστα θα δούμε ότι τα περισσότερα έχουν σαν στόχο να μας ευαισθητοποιήσουν πάνω σε αυτούς τους τομείς ή να μας δώσουν χρήματα ή ακόμα και να μας τρομάξουν, να μας φοβήσουν προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία και να τα προωθήσουμε σε άλλους. Να δούμε όμως μερικά παραδείγματα. Λέγοντας το εξής, ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι τα hoaxes και τα urban mails. Δηλαδή ουσιαστικά τα hoaxes, εδώ υπάρχει μία, σε αυτό το site, ένας τρόπος που εξηγεί το πώς πήρε το όνομά του. Βέβαια δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι αυτό είναι αλήθεια. Προέρχεται λοιπόν από τις λέξεις hocus pocus, κάτι σαν το δικό μας abra catabra. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Το urban legend σημαίνει αστικός θρύλος. Δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει, ίσως να υπάρχει κάποιο γεγονός το οποίο τροποποιείται και τελικά μεταδίδεται μέσα στο ίντερνετ σαν ένα φανταστικό γεγονός. Ως φανταστικό γεγονός. Και εδώ μας αναλύει και μας λέει πιο συγκεκριμένα με τι ασχολούνται τα hoaxes. Δηλαδή είναι ενδεχομένως για μια διαμαρτυρία, για μια κακομεταχείριση γυναίκα στο Αφγανιστάν, λέει εδώ συγκεκριμένα. Ξέρεις όμως συνήθως. Κάρτες. Για να σε πείσουν έχει και τις αντίστοιχες φωτογραφίες. Και όχι μόνο, να πάμε να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο email που διαβάζουμε από ένα άρθρο στην Καθημερινή. Είμαστε, λέει, ο Νίκος και η Αγγελική Παπαδάκη και ζούμε στα Άνω Λιώσια. Έχουμε δύο παιδιά, την Ελένη 11 ετών και τη Μέρη, η οποία είναι δύο. Εδώ τώρα εντοπίζουμε ένα λάθος στη σύνταξη των λέξεων, που σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να υποψιαζόμαστε ότι δεν είναι και τόσο ρεαλιστικό αυτό το email. Η Μέρη γεννήθηκε με καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά από τη γέννησή της μέχρι τώρα δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και γι' αυτό δεν γνωρίζουμε ότι έχει αυτή την πάθηση. Τώρα όμως παρουσιάζει αρκετά προβλήματα. Έχει βρεθεί κάποια καρδιά για να γίνει μεταμόσχευση, αλλά αυτό πρέπει να γίνει στην Ουάσιγκτο και εμείς δεν έχουμε την οικονομική άνεση να πάμε το κοριτσάκι μας εκεί. Δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Ζούμε με νίκη, οπότε δεν έχουμε ακίνητα να πουλήσουμε. Και εδώ υπάρχει μία ασάφεια. Ο Δήμος Άνω Λιωσίων και το χαμόγελο του παιδίου δίνουν μαζί 1 ολόκληρο ευρώ για κάθε φορά που αποστέλνετε αυτό το email. Πώς είναι δυνατόν να ελέγξουν αυτοί οι δύο φορείς το πόσα email εμείς έχουμε στείλει για να κάνουν την αναλογία και να δώσουν τα αντίστοιχα χρήματα? Και από πού να τα δώσουν τα και από πού χρήματα να τα δώσουν? Και μάλιστα, εάν θα διαβάσουμε και τη συνέχεια του άρθρου, αναφέρει το όνομα του δημάρχου των Άνω Λιωσίων, που αν ψάξουμε λίγο καλύτερα θα δούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο όνομα. Κύριος Χρήστος Παππούς λέει εδώ. Σε αυτό το δήμο. Να δούμε και ένα urban mail, έναν θρύλο. Ο πλανήτης Άρης θα είναι
ορατός στον ουρανό νύχτας από τον, αυτό τον Αύγουστο, θα φανεί τόσο μεγάλος όσο η Πασέλινα στο γυμνό μάτι. Καλύτερη στιγμή να το παρατηρήσετε θα είναι στις 27 Αυγούστου στις 12.30 το βράδυ, όταν ο Άρης θα έρθει σε απόσταση 34,65 εκατομμύρια μιλίων από τη Γη. Να προσέξετε τον ουρανό στις 27 Αυγούστου, λοιπόν, 12.30. Θα μοιάζει σαν να έχει η Γη δύο φεγγάρια. Μην το χάσετε αυτό. Το μην το χάσετε, βλέπεις ότι είναι με έντονα γράμματα, με κεφαλαία, για να μας προτρέψει πολύ περισσότερο. Η επόμενη φορά που ο Άρης θα έρθει τόσο κοντά θα είναι το 2287. Σημείωση, και αυτό είναι το σημαντικό. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας, δεδομένου ότι κανένας ζωντανός σήμερα δεν θα ξαναδεί τέτοιο θέαμα. Αυτό δεν έχει κάποιο χρηματικό όφελος, ούτε κάτι το καταστροφικό. Είναι απλά μια προτροπή στο να δούμε ένα τέτοιο φαινόμενο, το οποίο βέβαια αυτό το email κυκλοφορεί, όπως το λέει παρακάτω, από το 2003. Κρατάει λοιπόν, κρατάει καλά αρκετά η κολόνια. Σωστά. Κάποια ακόμα παραδείγματα email που έχουμε βρει είναι αυτά εδώ. Συλλογή υπογραφών για ενσωμάτωση ελληνικών υπότιτλων σε νέα format DVD και Blu-ray discs. Και να λύει το αντίστοιχο θέμα εδώ. Ή επικίνδυνος ιός κυκλοφορεί και άλλα. Να δούμε. Άρα και σε αυτά, κάποια, δηλαδή, ακόμη και για τους ιούς πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και άμεσα να μην δίνουμε το λίγο βάση. Θα έλεγα ότι πρέπει να το αλλάξουμε πολύ, και να το κάνουμε πολύ επιφυλακτικοί. Δηλαδή δεν ενημερωνόμαστε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ συχνό με τους ιούς, να στέλνει κάποιος ένα και να λέει προσοχή, κυκλοφορεί ο τάδε ιός, αν ανοίξετε. Δεν υπάρχει λόγος να το ανοίξουμε αυτό το συγκεκριμένο email. Ή ας το έχει στο νου του κάποιος. Και γενικά ας μην το στέλνει σε άλλους. Ναι, γενικά να είναι στη φάση του να ελέγχει τι πάει να στείλει, τι πάει να προωθήσει στους φίλους του ή στους γνωστούς του. Θα ήθελα να δείξουμε και δύο email τα οποία δεν τα έχουμε βρει μέσω web, αλλά μας έχουν έρθει στους λογαριασμούς μας. Ένα είναι πολύ γνωστό, σχετικό με τη Microsoft. Που δίνει λεφτά. Ναι, που δίνει λεφτά. Και μάλιστα εδώ, Ειρήνη, θα δεις ότι τα μπλε γράμματα είναι όλοι όσοι έχουν εμπλακεί και πάει, όσοι έχουν προωθηθεί. Έχει μήκος η σελίδα. Ναι. Ε. Και εδώ υπάρχει και μία παγίδα ακόμα για μας. Ενδέχεται να μας το έχει στείλει αυτό κάποιος γνωστός μας, κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνης μας. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτός έχει πέσει σε μία τέτοια αλυσιδωτή αποστολή email. Σίγουρα έχει ξεκινήσει από κάποιον επιτίδιο, αλλά έχει παρασύρει πολλούς. Αν θα το διαβάσουμε αυτό το μήνυμα, θα πάω στο εδώ και, στην αρχή. Συγγνώμη, Αντώνα, παρασέρνει και ανθρώπους που δεν είναι άσχετοι με το διαδίκτυο. Δεν είναι υποψιασμένοι. Ναι, υπάρχει μια φιλοσοφία ότι δεν βαριέσαι και μια προώθηση, ένα κλικ δηλαδή. Τι πειράζει. Ναι, αλλά στηρίζονται πολύ σε αυτό το γεγονός αυτή όλη η επιτίδη. Και βέβαια μπορεί κανείς να καταλάβει το φόρτο που δημιουργείται με την αποστολή τέτοιων mail. Στους mail servers. Εδώ λοιπόν λέει, διαβάστε προσεκτικά παρακάτω, δεν είναι αστείο, είναι πραγματική έρευνα της Microsoft που πληρώνεται αδρά, προσπαθεί στις πρώτες παραγράφους να μας δώσει την αίσθηση ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι πάρα πολύ ψαγμένο. Και το έχει δοκιμάσει και κάποιος άλλος και έπιασε. Ναι, και θέλω να φτάσω στην παράγραφο εκείνη που αναλύει τελικά το τι θέλει να κάνει η Microsoft. Λέει λοιπόν, εάν αυτή την επιστολή τη στείλετε στους φίλους σας, η Microsoft θα μπορέσει να ακολουθήσει τα ίχνη της 2 εβδομάδες. Θα παρακολουθεί δηλαδή όλη τη διακίνηση των email. Κάθε άτομο στο οποίο θα σταλεί αυτή η ειδοποίηση, η Microsoft πληρώνει 245 ευρώ. Βλέπουμε βέβαια ότι είναι και ασύντακτη. Ναι. Και αυτό είναι και κάτι που είναι πολύ σημαντικό πρέπει αυτό να μας υποψιάσει. Για κάθε άτομο στο οποίο στείλατε και το οποίο έστειλε την επιστολή παραπέρα, σας πληρώνει 243 ευρώ. Έχουμε έπεσε λίγο τιμή. Χαμηλότερη τιμή ακριβώς. Για το τρίτο άτομο στη σειρά θα πέσει ακόμα λιγότερο, 241 ευρώ. Μετά από 2 εβδομάδες θα σας ζητηθεί από τη Microsoft με αίτηση, βεβαίωση με τη διεύθυνση συγκεκριμένα, με τη διεύθυνσή σας για να σας τα στείλουν με επιταγή. Το αξιοσημείωτο είναι ότι λίγο παρακάτω αρχίζουν να παραθέτουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο πατέρας μου κέρδισε 4.324 ευρώ. Η θεία μου, η γνωστή μου. Και ακόμα ένα θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι εδώ στο κάτω μέρος που δίνει και τα επίσημα, υποτιθέμενα επίσημα στοιχεία αυτού που το προώθησε το email. Αυτά τώρα λίγο αν τα ψάξουμε μέσα στο διαδίκτυο θα δούμε ότι δεν είναι αληθή.
Προσοχή λοιπόν και ειδικά την παρούσα περίοδο που διανύουμε στη χώρα μας, που η οικονομική κρίση είναι σε έξαρση. Ναι, αυτοί βρίσκουν το πάτημα και το. Και σίγουρα πολλοί θα προωθούν τέτοια email σε μια προσπάθεια. Ναι, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ένα κλικ δεν τρέχει τίποτα, ας το κάνω. Τσάμπα είναι. Από την ώρα που διαθέτεις τη σύνδεση στο ίντερνετ. Να αναφερθώ λίγο σε μια προηγούμενη μας εκπομπή που είχε να κάνει με τα phishing mail, που εδώ ήταν κάτι λίγο διαφορετικό, δηλαδή. Να μας ψαρέψουν, να πάρουν πληροφορίες μας. Ναι, να τα ξεχωρίσουμε λίγο αυτά. Εδώ έχω ένα email phishing, δηλαδή λέει ότι είμαι ο Τάδε από την Αγγλία. Ουσιαστικά το μήνυμα έχει να κάνει με έναν τραπεζικό λογαριασμό της τάξης των 18.500 εκατομμυρίων λιρών. Και μάλιστα εδώ, αν θα δεις, λέει, θα διαβάζω λίγο τούτη την παράγραφο. Με τον δέοντα σεβασμό και τον αφορά, σας γράφω για να σας από το γραφείο μου για μια μετάφραση. Επιχείρηση που θα είναι τεράστια ωφέλη. Και δίπλα στο ποσό γράφει ένα GBPS, δηλαδή Gigabps. Έχει ένα δολάριο μπρος, έχει τον αριθμό και το GBPS. Εν πάση περιπτώσει, μας προτρέπει να γίνουμε, επειδή δεν υπάρχει ο δικαιούχος αυτού του λογαριασμού, γιατί σκοτώθηκε σε κάποιο τροχαίο. Και βρήκαν εμάς και θέλαμε να μας τα δώσουμε. Κανένας από την οικογένεια, τέλος πάντων. Μας προτείνουν να γίνουμε κι εμείς κάποιος από τους δικαιούχους. Το ποσό είναι μεγάλο. Τουλάχιστον δεν λείπει η εφευρετικότητα. Ακριβώς. Μας ζητάει και τα στοιχεία, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτό είναι το phishing όμως, να μην το μπλέξουμε με τα chain mails, έτσι. Εκεί πια πας συνειδητά και συμπληρώνεις στοιχεία σου, ότι και έχεις και την υποψία ή δεν την έχεις, εν πάση περιπτώσει, από άγνοια, ότι θα πέσεις θύμα κάποιας κομπίνας. Στα chain είναι εντελώς διαφορετικό, μπορεί να μην έχει και καθόλου οικονομικό αντάλλαγμα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Σου λέω, τρεις είναι οι κατευθύνσεις. Η μία είναι να μας ευαισθητοποιήσει σε θέματα να λυπηθούμε κάποια οικογένεια και να αρχίσουμε να μεταδίδουμε αυτό το μήνυμα ή να έχει χρηματικό ποσό όπως της Microsoft που είδαμε ή και να μας απειλήσουν. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις αυτό, τότε θα υποστείς αυτές τις συνέπειες. Ναι, αυτό και να το δούμε παρακάτω σε ένα που κυκλοφορεί μέσα στο Facebook, γιατί έχει μεταδοθεί και αυτός ο τρόπος. Τα chain mail έχουν επηρεάσει και το Facebook. Ωραία. Όμως να κάνουμε μια διακοπή, Ειρήνη. Ναι, να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε τις τεχνολογικές ειδήσεις της εβδομάδας από τη Γεωργία Βλάτα και τον Τάσο Κυραγιάννη και εμείς να επιστρέψουμε να τα δούμε αυτά. Ένα νέο θεαματικό πάρκο στην Κορέα συνδυάζει την ψηφιακή ψυχαγωγία με τα παιχνίδια που θα περίμενε να συναντήσει κανείς σε κάτι αντίστοιχο με την Disney World. Συνδυάζοντας αισθητήρες Kinect, ψηφιακές προβολές εικόνων, αισθητήρες RFID, το 4D Avatar Theme Park δημιουργεί μια εναλλακτική πραγματικότητα που βρίσκεται δίπλα από την πραγματική πραγματικότητα μπροστά στους επισκέπτες του. Οι ίδιοι βλέπουν μπροστά τους, δίπλα τους, ψηφιακές εκδοχές του εαυτού τους, avatars, με τα οποία μπορούν να αλληλεπιδράσουν, να τα ελέγξουν και μέσω αυτού του ελέγχου να συμμετέχουν σε αλληλεπιδραστικές παρουσιάσεις που ως ένα σημείο θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως παιχνίδια. Για παράδειγμα, το Ender Mirror αναγνωρίζει πότε θα χαμογελάσει όποιος βρίσκεται μπροστά από έναν καθρέφτη και τότε τραβά μια φωτογραφία του. Το Live 360 είναι το μεγαλύτερο αλληλεπιδραστικό στερεοσκοπικό θέατρο του κόσμου, στο οποίο θεατές, παίκτες, συμμετέχοντες τρέχουν και φωνάζουν παράλληλα με τα avatar τους, ζώντας ένα ρεαλιστικό video game με πολλαπλά εναλλακτικά τέλη σε ένα τεράστιο χώρο. Εκτός από τη συμβατότητα με την τεχνολογία τέταρτης γενιάς, το Optimus Pad LTE ενσωματώνει επίσης οθόνη τεχνολογίας True HD IPS, κάμερα 8 MP και εγγραφή βίντεο High Definition, ενώ υποστηρίζει κάρτες μνήμης SD. Αναλυτικότερα, το LG Optimus Pad LTE προσφέρει απόλαυση multimedia περιεχομένου σε υψηλή ανάλυση με οθόνη τεχνολογίας True HD IPS 8,9 ίντσων και ανάλυση 1280x720 pixels, καθώς και κάμερα ανάλυσης 8 MP για την καταγραφή βίντεο High Definition. Παράλληλα, υπάρχει και μία δεύτερη κάμερα στο μπροστινό μέρος με ανάλυση 2 MP. Επίσης, είναι το πρώτο τάμπλετ με υποστήριξη καρτών μνήμης SD με επέκταση έως τα 32 GB. Σε συνδυασμό με αυτά τα χαρακτηριστικά, το Optimus Pad LTE προσφέρει εύκολο έλεγχο και εύχρηστες λειτουργίες, όπως το Smart Movie Editor για επεξεργασία εικόνων και βίντεο με μεγαλύτερη άνεση. Επιπλέον, το Web Duet, που επιτρέπει την αποστολή emails, μηνυμάτων και ανανέωσης των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, με λειτουργίες αναζήτησης και το On-Screen Phone διασφαλίζουν τη συμβατότητα με τα smartphones της LG.
Επιπλέον παρέχει υψηλή απόδοση καθώς είναι εξοπλισμένο με επεξεργαστή διπλού πυρήνα ταχύτητας 1,5 GHz και λειτουργικό Android 3,2 Honeycomb. Τέλος διαθέτει θύρα HDMI και υποστηρίζει DLNA. Εδώ έχουμε μια μεγάλη συνεργασία με ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το τμήμα ανάπτυξης και έρευνας της General Motors, σε συνεργασία με τους φοιτητές του Future Lab του Bezalel Academy of Art and Design στο Ισραήλ, σχεδίασε ένα νέο τρόπο ψυχαγωγίας για τους επιβάτες που κάθονται πίσω σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Η GM λανσάρε το project Windows of Opportunity, το οποίο είναι επηρεασμένο από έρευνες ψυχολόγων που επισημαίνουν ότι οι πίσω επιβάτες νιώθουν αποκομμένοι από τον κόσμο εκτός του αυτοκίνητου. Έτσι εξηγούνται και τα φουτουριστικά πίσω παράθυρα που εξετάζει το project, αφού μέχρι σήμερα οι διαδραστικές οθόνες περιοριζόντουσαν στον μπαμπρίζ. Αυτό το διαδραστικό περιβάλλον πάει τώρα στις πίσω θέσεις. Τα εν λόγω παράθυρα θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην ταχύτητα του οχήματος αλλά και στη διαδρομή, παρέχοντας διαδραστικές βελτιώσεις στο εξωτερικό τοπίο. Οι προσθήκες αυτές θα έχουν είτε ψυχαγωγικό είτε εκπαιδευτικό ρόλο. Οι φοιτητές του Bezalel δημιούργησαν ένα ολόκληρο λειτουργικό πρότυπο σε ένα παράθυρο, δημιουργώντας μια επιφάνεια ευαίσθητη στις χειρονομίες. Οι φοιτητές εκμεταλλεύτηκαν οπτικούς και αισθητήρες κίνησης από την iClick. Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων που φτάνει το 1 Gbps και η αξεπέραστη αξιοπιστία των νέων καρτών δημιουργούν μοναδικές δυνατότητες για τους φωτογράφους υψηλών απαιτήσεων. Η νέα σειρά καρτών μνήμης XQD της Sony υποστηρίζει τις πρόσφατες προδιαγραφές XQD για γρήγορες ταχύτητες και υψηλή απόδοση στην εγγραφή ψηφιακών εικόνων, προσφέροντας έτσι στους επαγγελματίες φωτογράφους αλλά και στους εραστές της φωτογραφίας νέα επίπεδα ταχύτητας και απόδοσης. Με την εκπληκτική Ultra High ταχύτητα εγγραφής τους, οι μνήμες XQD, αν χρησιμοποιηθούν στη νέα DSLR D4 της Nikon, μπορούν να καταγράψουν περίπου 100 καρέ σε φόρμα RAW 3 σε λειτουργία συνεχόμενης λήψης. Οι κάρτες μνήμης XQD επιτυχάνουν σταθερή συνεχόμενη λήψη σε φόρμα RAW και εκπληκτικούς ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως 1 Gbps, 125 MB το δευτερόλεπτο, εγγραφή και ανάγνωση. Ενδιαφέροντα τα θέματα που μας ανέπτυξαν, που μας παρουσίασαν τα παιδιά, να επιστρέψουμε εμείς στο θέμα της εκπομπής μας, που είναι τα αλυσιδωτά mail, η chain mail. Ναι, και να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση που μου έκανες προηγουμένως, ποιος είναι ο λόγος. Ποιος ο στόχος τους, ναι. Ειδικά όταν δεν έχει οικονομικό αντάλλαγμα. Ναι. Εδώ φαίνονται οι συνέπειες, σε αυτή την κάρτα. Προκαλεί αφάνταστο φόρτο εργασίας στους mail servers. Αυτό τώρα πού αποσκοπεί. Καταρχήν φθορά των υπολογιστών αυτών που στηρίζονται οι email servers να προσβάλλουν το bandwidth, δηλαδή όσο περισσότερη κίνηση γίνεται μέσα στο ίντερνετ, τόσο λιγότερος είναι ο ωφέλιμος χώρος που θα μπορεί να καταλάβει κάποιος χρήστης. Κατανάλωση ενέργειας και το χρήμα βέβαια. Είναι και αυτός ένας λόγος κάποιες φορές. Ναι. Επίσης, εκείνο που θα έχουν στα χέρια τους είναι μία λίστα ενεργών email. Δηλαδή όταν αυτό το email προωθείται από ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τα email, σημαίνει ότι όλες αυτές οι διευθύνσεις που έχουν μαζευτεί κατά τις τελικές προωθήσεις είναι ενεργά mail και μπορούν αυτά να τα μαζέψουν και να τα στείλουν, να τα πουλήσουν σε εταιρείες για διάφορους σκοπούς, συνήθως διαφημιστικούς. Και δεν είναι τυχαίο, Ειρήνη, που έχουμε πάρα πολλά email με φαρμακευτικά προϊόντα, με καλλιντικά, αυτοί όλοι... Αυτά τα Viagra κάνουν θράψη. Σωστά, είναι και αυτό μια συλλογή email από αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και έχει βγει η ανάγκη από τους εξυπηρετητές των μηνυμάτων να με αυτόματο τρόπο να κόβουν τέτοιου είδους μηνύματα όσο μπορούν. Βέβαια, η υπερβολική ασφάλεια οδηγεί και στο να χάνεις και χρήσιμα mail πολλές φορές. Ναι, γιατί μπορεί να απορρίψεις έναν αποστολέα και να τον βάλεις στους ανεπιθύμητους επειδή είδες ότι σου έστειλε ένα τέτοιο email. Όμως αυτός ο αποστολέας μπορεί να είναι ένας πραγματικός άνθρωπος που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Οτιδήποτε άλλο mail σου στείλει, και έτσι στην ουσία είναι μόνο πρόβλημα όλα αυτά. Αυτό το φαινόμενο έχει εξαπλωθεί και στο Facebook. Αλίμονο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μήνυμα το οποίο λέει ότι είναι μια ανάρτηση ουσιαστικά και μας προωθεί στο να κάνουμε συνεχόμενα τέτοιες αναρτήσεις, να την
προωθήσουμε και παρακάτω. Λέει λοιπόν ότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι γιατρός και γιατρεύει τις αρρώστιες. Αυτό το γράμμα γράφτηκε πολύ παλιά, το 1995, όμως εξακολουθεί ακόμα και τώρα. Πόσα χρόνια λοιπόν γίνεται αυτή η διακίνηση του μηνύματος. Και πρέπει να κάνει το γύρο του κόσμου. Ο Άγιος Νεκτάριος θα σε ανταμείψει σε 45 ημέρες. Πολλοί που το έγραψαν ανταμείφθηκαν. Άγιε Νεκτάριε, πιστεύω σε σένα. Υγεία, χαρά και ευτυχία δώσε μου. Και αρχίζουν, δεν ξέρω αν θέλεις να το συνεχίσουμε να το διαβάσουμε. Αυτό το χαρτί έχει σταλεί σε σένα για καλή τύχη. Το γνήσιο αντίγραφο είναι στην Αγγλία. Έχει δώσει το γύρο του κόσμου 9 φορές. Τώρα η τύχη έχει σταλεί σε σένα. Θα πάρεις καλή τύχη. Βλέπεις ότι επιμένουν στο να μας ευαισθητοποιήσουν σε τέτοιου είδους θέματα. Και λίγο απελπισμένος να είσαι, την πατάς. Ακριβώς. Και μάλιστα εδώ παρακάτω. Εδώ απειλεί αν δεν. Ναι, ακριβώς. Πρόσεξε λοιπόν, λέει τα ακόλουθα. Κάποιος πήρε την επιστολή το 1993. Και δεν πίστευε. Και είπα στη γραμματέα του να του κάνει 20 αντίγραφα και να τα ταχυδρομήσει. Εδώ φαίνεται πάλι η ασυναρτησία. Στη σύνταξη, ναι. Λίγες μέρες αργότερα κέρδισε το λαχείο 2 εκατομμύρια δολάρια. Κάποιος άλλος πήρε την επιστολή και την ξέχασε. Την είχε στα χέρια του πάνω από 96 ώρες. Έχασε τη δουλειά του. Αργότερα βρήκε την επιστολή και την ταχυδρόμησε 20 αντίγραφα. Λίγες μέρες μετά βρήκε μια πολύ καλή δουλειά. Κάποιος πήρε την επιστολή και δεν πίστευε. Την πέταξε, 9 μέρες μετά πέθανε. Παρακαλώ, μην το αγνοήσεις, δουλεύει. Μπορεί και να πεθάνεις δηλαδή. Βλέπεις, στοχεύουν σε τέτοιου είδους σημεία. Ακόμα δύο που κυκλοφορούν προσφάτως στο Facebook. Ένα λεπτάκι να σου δείξω. Τα έχουμε κάπως απομονώσει για να μην φαίνεται ποιος τα έχει στείλει κλπ. Εδώ λοιπόν ένα πολύ απλό, το οποίο βγάζει κάποιους αριθμούς στη σειρά, το 2, κάπου υπάρχει το 3. Ζητάει να το μαντέψουμε. Στη συνέχεια προχωράει μέσα στα πολλά 9 να αναζητήσουμε το 6. Μετά μας λέει τώρα ευχήσου κάτι που πραγματικά θέλεις μετά την αντίστροφη μέτρηση. 10, 9, 8 μέχρι το 1. Και τώρα κλείσε τα μάτια σου και κάνε μια ευχή. Τώρα πώς τα ρέτω στο δικό σου στάτους και η ευχή σου θα πραγματοποιηθεί. Οπότε θα το διαβάσει ο επόμενος. Έχεις και 9 λεπτά χρόνο. Αλλιώς θα βγει το αντίθετο. Αλλιώς θα βγει το αντίθετο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι Λία και τα παιδιά. Πολύ εύκολη Λία. Τα οποία μπορούν σε αυτό. Εγώ θα έλεγα και. Ναι, αλλά πολλοί άνθρωποι το αποδίδουν και στη θρησκεία. Πολλοί άνθρωποι. Ο καθένας έχει το δικό τρόπο αντιμετώπισης. Πάντως είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Και εδώ ακόμα ένα σημαντικό είναι αυτό. Το μωρό της φωτογραφίας έχει καρκίνο και το Facebook για κάθε κοινοποίηση πληρώνει 3 cents. Δείχνει μια φωτογραφία έτσι αρκετά, που φαίνεται αρκετά το πρόβλημα. Από κάτω όμως γράφει αυτός ο χρήστης, δεν γνωρίζω αν είναι αλήθεια αυτό, αλλά το είδα στην αρχική μου σελίδα και δεν θα μπορούσα να το προσπεράσω. Και αν είναι αλήθεια, εδώ είναι ένα σημείο προβληματισμού μας. Μια κοινοποίηση παραπάνω δεν θα βλάψει. Κανένα νομίζω. Ο Θεός του κόσμου θα το βοηθήσει και αυτό και όλα τα αθώα αγγελούδια παλεύουν για τη ζωούλα τους. Σας παρακαλώ μόνο μην αρχίζετε να βρίζετε ότι είναι fake. Απλά το είδα και το δημοσιεύω. Με το απλό ερώτημα και αν είναι αλήθεια. Τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, τι είναι ένα post. Ναι. Εκεί εστιάζει. Όμως γίνεται η δουλειά αυτού που έχει δημιουργήσει όλη αυτή την ιστορία, ναι. Έτσι. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Πρέπει να είμαστε γενικώς επιφυλακτικοί. Και όσο γίνεται να ανταποκρινόμαστε σε τέτοιου είδους εκκλήσεις από διάβλους οι οποίοι μπορούμε να ελέγξουμε την αξιοπιστία τους. Πρέπει να ελέγχουμε οτιδήποτε μας έρχεται είτε στον τοίχο μας στο Facebook ή στα άλλα κοινωνικά δίκτυα είτε στα email μας. Εδώ έχουμε από το parents.gr που συζητάει ότι κάποια στιγμή στο Αλούφαν Πάρκ είχε χαθεί ένα παιδί. Κλείσαν τις πόρτες, το βρήκαν, αλλά οι άνθρωποι προσπάθησαν όσο το δυνατόν να το αποσιωπήσουν το γεγονός και οι γονείς προσπαθούν να το διαδώσουν. Αυτό είναι ένα άλλο μήνυμα, ένα παράδειγμα διάδοσης ενός γεγονότος. Και εδώ μάλιστα για να κάνει ζημιά σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι. Ναι. Είναι προσωποποιημένο πλήρως. Έτσι. Τώρα, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Νομίζω ότι μέσα από το Safer Internet. Ναι, και στο Safer Internet σίγουρα θα δούμε κάποια θέματα σε λίγο. Εδώ έχουμε κάποια πάλι από το Parents που μας λένε να μην βιαζόμαστε. Διαβάστε το email, δεν υπάρχει λόγος να πέσουμε σε αυτή την απειλή των 9 δευτερολέπτων ή των 9 λεπτών ή των 9 ωρών.
να ελέγξουμε αυτό που λάβαμε. Δεν είναι τίποτα. Μια αναζήτηση σε μια μηχανή αναζήτησης είναι το θέμα. Και να μην παρασυρώμαστε από συναισθηματισμούς. Σίγουρα θα μπορούμε με κάποιον άλλο τρόπο να βοηθήσουμε παιδιά ανάλογα, όπως διαβάσαμε παρακάτω. Το Safer Internet μας προτείνει κάτι πολύ καλό. Το έχει εντάξει, εδώ θα διαβάσουμε κάποιες συμβουλές που δίνει, περισσότερο στο κατά πόσον θα μπορούσαμε να υπερασπιστούμε το email μας. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε την ανάγκη να καταχωρήσουμε ένα email προκειμένου να μπούμε σε ένα ασφαλές σημείο μιας εταιρείας ή ενός λογαριασμού. Το γνωστό, δώσε το email σου και ένα password. Θα μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα webmail και να δίνουμε αυτό κάθε φορά που χρειαζόμαστε να το χρησιμοποιήσουμε σε τέτοιες τοποθεσίες. Γιατί μέσα από εκεί συνήθως παίρνουν τα mail. Όχι, δεν προδίδουμε το κανονικό μας email. Δεν αφήνουμε το κανονικό μας email να διαδοθεί τόσο πολύ. Το χρησιμοποιούμε επιλεκτικά, θέλεις να πεις. Ναι. Ένα άλλο σημείο που μπορούμε να προσέξουμε είναι όταν μας ζητείτε να τους στείλουμε το email μας, να μην το γράφουμε με τη γνωστή μορφή όνομα παπάκι domainname.gr.co, αλλά να το γράφουμε όπως εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αντί του παπάκι να χρησιμοποιούμε τη λέξη at. Θα το μεγεθύνω κάπως, ίσως να φανεί. Δηλαδή εδώ έχει ένα yorgos.megas@mail.gr. Αυτό δεν είναι μορφή email που ανοιχνεύεται από όλους αυτούς τους μηχανισμούς για να φτιάξουν τις λίστες. Στέλνετε όμως email έτσι? Όχι, θα το στείλεις εσύ όταν σου ζητήσω εγώ το email σου. Δεν υπάρχει λόγος να μου το γράψεις με την κλασική μορφή. Θα μου το γράψεις έτσι. Εγώ θα το καταλάβω. Α, μάλιστα. Στον άλλο που το στέλνεις. Στον άλλο που το στέλνεις, ακριβώς. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης. Γενικότερα, οτιδήποτε παίρνουμε από το διαδίκτυο, γενικώς επιφυλακτικοί. Να το ελέγχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και αν δεν γνωρίζουμε, εδώ ένα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να ρωτάμε. Θα πρέπει να ρωτάμε τους καθηγητές μας, θα πρέπει να ρωτάμε τους γονείς μας και να μην παίρνουμε αποφάσεις έτσι στο λεπτό. Είναι ένα μεγάλο θέμα οι γονείς κατά πόσο γνωρίζουν. Πιστεύω ότι στους καθηγητές περισσότερο πληροφορικής ή σε ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί πολύ με την ασφάλεια του διαδικτύου θα πρέπει να απευθύνονται. Όλα είναι σχετικά βέβαια, γιατί έχουμε δει email τέτοια να διαδίδονται και από καθηγητές, δυστυχώς, επειδή την πατάνε. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Νομίζω ότι η μέθοδος που είπες με το ψάχνοντας αυτό που μας δίνουν να προωθήσουμε, ψάχνοντας το λίγο περισσότερο στο παγκόσμιο ιστό μέσω των μηχανών αναζήτησης, και κυρίως αν μπορούμε συζητώντας το να το διασταυρώσουμε, είναι αρκετά καλή. Και να μην δίνουμε τα προσωπικά μας. Γιατί είπες ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ότι το 95% είναι ψεύτικα. Είναι ψεύτικα, ναι. Όλων αυτών των μηνυμάτων. Για να μην πούμε το 100%, είπαμε το 95%, έτσι. Ναι. Άρα είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν υπάρχει λόγος ούτε και το δικό μας mail να φορτώνεται, ούτε να φορτώνουμε τον άλλον. Σωστά. Εδώ κλείνοντας την εκπομπή, δεν ξέρω αν θέλεις να παρατηρήσεις κάτι άλλο. Μέσω του λογαριασμού μας, του Aegean Digital στο Facebook, θα μπορούν να μας στείλουν οι ακροατές μας, συγγνώμη, τηλεθεατές μας, ενδεχομένως άλλου τέτοιου είδους μηνύματα, και αν έχουν την αμφιβολία ότι πρόκειται για κάποιο chain mail ή όχι, να το απαντήσουμε. Θα μπορούμε να το ψάξουμε και να τους πούμε. Σωστά. Επίσης, το site της εκπομπής μας που θα ανεβεί και αυτή η εκπομπή είναι το www.aegeandigital.gr, όπου μπορείτε να δείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και μπορείτε να μας στείλετε και στο email που θα δείτε εκεί, αλλά και μήνυμα μέσω Facebook, αν θέλετε, όχι μόνο για κάποιο chain mail, αλλά και οτιδήποτε άλλο θέμα που σας ενδιαφέρει και θέλετε να το παρουσιάσουμε τεχνολογικού πάντα ενδιαφέροντος. Ναι. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος της η σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας.